Θα καλημερίσω τον υπεύθυνο μηχανικό της εταιρείας κτηματογράφηση τομή ΑΕ που έκανε την κτηματογράφηση στους 5 δήμους του νότου του Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Ντάλα. Καλημέρα σας από τον 984. Τι κάνετε? Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα και στους ακροατές. Σε ποιο σημείο είμαστε? Τώρα έχετε ολοκληρωθεί η διαδικασία της προανάρτησης από τον Ιούνιο και είμαστε στην επεξεργασία των στοιχείων. Ήδη έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η επεξεργασία. Κανονικά σήμερα θα ξεκινούσε και η ανάρτηση 26-8, μετά από 7 μήνες από την έναρξη της προανάρτησης. Όμως λόγω των σεισμών που έγιναν το τέλος του Σεπτέμβρη, η ανάρτηση έχει μεταφερθεί λίγο πιο πίσω. Οι πρώτες πληροφορίες είναι για το Μάρτι. Οπότε η επεξεργασία των στοιχείων έχει ολοκληρωθεί, αλλά περιμένουμε να δούμε αν μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την ανάρτηση στις, κάπου στα μέσα του Μάρτιου. Οριστική ανάρτηση λοιπόν της κτηματογράφησης για αυτούς τους 5 δήμους, οριστική ανάρτηση των χαρτών θέλουμε να πούμε, το Μάρτιο του 2022. Η οριστική ανάρτηση τι περιλαμβάνει ως διαδικασία που μας αφορά ως πολίτες? Είναι η ανάρτηση. Μετά την ανάρτηση συνεχίζουμε με τις πρώτες εγγραφές που πάει στο λειτουργούν κτηματολόγιο. Τώρα, τι περιλαμβάνει η ανάρτηση? Η ανάρτηση περιλαμβάνει όλες τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί, όλες τα στοιχεία της επεξεργασίας από την προανάρτηση. Έχουν γίνει διορθώσεις που έχουν υποδείξει οι πολίτες, έχουν ληφθεί μάλλον υπόψη τα στοιχεία και έχουν γίνει διορθώσεις. Οπότε κάπου το Μάρτι θα ξεκινήσει ανάρτηση όπου πάλι θα σταλούν ενημερωτικά σημειώματα έτσι ώστε να δει ο πολίτης μέσα από την πλατφόρμα της κτηματολόγιο το απόσπασμά του από τον πίνακα για το απόσπασμα του χάρτη έτσι ώστε να προβεί πάλι σε αιτήσεις διόρθωσης άμα βλέπει ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει με την ιδιοκτησία. Κύριε Ντάλα, αυτό μπορεί να γίνει και διαδικτυακά. Θα πάρω δηλαδή κάποια ενημέρωση, ένα email ή εγώ πρέπει να το ψάξω μέσα από την εταιρεία σας ως πολίτης εφόσον με αφορά και σας ακούω αυτή την ώρα από το Μάρτιο για να πω ότι να δω και να τσεκάρω αν όντως είναι όλα σωστά? Όχι, φυσικά θα γίνει κάποια ενημέρωση. Εκτός από την ενημέρωση σε κάποια μέσα όπως τα ραδιόφωνα, όπως σε site, θα γίνει και η ίδια διαδικασία που είχε γίνει κατά την προανάρτηση, όπου θα σταλούν είτε email, είτε μηνύματα με το κινητό, είτε επιστολές, να ενημερώνουν για την ημερομηνία της ανάρτησης και τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι διαδικασίες. Μάλιστα. Οπότε θα το έχουμε κατά νου, διότι από εκεί και πέρα τα πράγματα, εάν δεν προχωρήσουμε, εγώ καταλαβαίνω σε αυτή τη διαδικασία να τσεκάρουμε και να ελέγξουμε, ό,τι έχει γραφτεί, έχει γραφτεί και ενδεχόμενα λίγο παρακάτω να μην μπορούμε να το διεκδικήσουμε ως παρουσιακό στοιχείο και θα πρέπει να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη. Ναι, αυτό να καταλαβαίνουμε. Καλά το καταλάβατε. Περισσότερο μάλλον όχι δεν μπορούμε να το διεκδικήσουμε, αλλά δυσκολεύουν πολύ οι διαδικασίες να το διεκδικήσουμε. Μάλιστα. Δηλαδή τώρα, όσο προχωράει η κτηματογράφηση, γίνονται όλο πιο δύσκολα τα βήματα. Δηλαδή στην αρχή απλά γίνονται δηλώσεις. Μετά, αν δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις και έχει είτε από λάθος, είτε από κάποια διεκδίκηση, κάποιος σε τμήμα της ιδιοκτησίας μας, είναι πιο δύσκολο να το διεκδικήσουμε. Πρέπει να γίνουν ενστάσεις, να γίνουν κοινοποιήσεις στους στοιχειωμένους, έτσι ώστε να πάει στις επιτροπές και να διευθετήσει το θέμα. Μετά την ανάρτηση, αυτό θα γίνει ακόμα πιο δύσκολο. Είναι οι διαδικασίες μέσω δικαστηρίων όπου θέλουμε να τις αποφύγουμε όλοι. Υπάρχουν ακόμα πολίτες οι οποίοι έστω και εκπρόθεσμα προχωρούν σε υποβολή δηλωσιών, γίνονται αυτές δεκτές. Τελικά πώς ανταποκριθήκαμε σε αυτό το κάλεσμα? Γιατί η υποχρέωσή μας είναι η κτηματογράφηση της περιουσίας μας. Ναι, βεβαίως υπάρχουν πολίτες που συνεχίζουν να ενδιαφέρονται. Από την ημέρα της προανάρτησης και μετά έχουν περίπου έλθει 40.000 καινούργια δικαιώματα. Και από την προανάρτηση και μετά 40.000 δικαιώματα. Πόσοι δηλαδή παραμένουν ακόμα πίσω? Μένουν περίπου, κοιτάξτε, είναι περίπου τα τεμάχια των αγνώστου, είναι 150.000 τεμάχια. Έχουμε γνωστά 650.000 τεμάχια και τα τεμάχια γνώστου είναι 150.000. Μάλιστα. Που βέβαια αυτά δεν είναι όλα. Δεν θα διεκδικηθούν όλα γιατί
Υπάρχει κόσμος ο οποίος, υπάρχουν περιοχές που δεν έχουν κάποιον δικαιούχο, είτε υπάρχουν περιοχές που δυστυχώς τις έχει καταλήψει ο πολίτης και δεν ενδιαφέρεται για την περιουσία του. Γιατί ενδεχομένως μπορεί να μην είχε ενημερωθεί, γιατί μπορεί να μην είχε τα χρήματα, ίσως. Ενημέρωση δεν νομίζω ότι δεν έχει υπάρξει, γιατί από ό,τι έχουμε δει είναι σε αρκετά μεγάλο ποσοστό η συμμετοχή του κόσμου. Έχει ξεπεράσει το 80%. Τώρα με τα χρήματα υπάρχει ένα τέλος που πληρώνει ο πολίτης για την κτηματογράφηση. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μικρό, είναι κάποιο τέλος, το οποίο όμως όταν αφορά σε εκτάσεις, σε τεμάχια εκτός αγροτικής περιοχής, περιορίζεται το τέλος σε 2 ακίνητα. Οπότε θεωρώ ότι δεν είναι τόσο ανασταλτικός παράγοντας το τέλος για τις αγροτικές εκτάσεις. Άρα λοιπόν πολύ περισσότερο, όπως λέει και ο φίλος ο Κωστής, γιατί απλά μπορεί να το έχουν εγκαταλείψει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και να μην έχουν μπει σε αυτή την διαδικασία. Υπάρχει εικόνα για το σε ποιους δήμους από αυτούς τους 5, κύριε Ντάλα, από τα νότια του Ηρακλείου υπάρχει το μεγαλύτερο μέρος από αυτά τα άγνωστα τεμάχια? Μιλήσατε για 150.000 τεμάχια που αναζητούν ουσιαστικά ιδιοκτήτη, ας το λέγαμε έτσι, αυτή την ώρα. Ο μεγαλύτερος αριθμός από ποια δημοτική ή περιφερειακή δημοτική ενότητα μας έρχεται? Να μιλήσουμε σε επίπεδο δήμου. Στην προανάρτηση το μεγαλύτερο ποσοστό των δήλωτων ήταν στους δυτικούς δήμους, κυρίως στη Φεστό. Βέβαια τώρα το μεγαλύτερο ποσοστό των δικαιωμάτων, των νέων δικαιωμάτων, έχουν έρθει από αυτές τις περιοχές. Άρα το είδε ο κόσμος, είδε ότι συνεχίστηκε η διαδικασία και έγινε η προανάρτηση. Και έτσι το μεγαλύτερο ποσοστό σχεδόν των δικαιωμάτων που δηλώθηκαν από την προανάρτηση και μετά ήταν από τον Δήμο Φεστού, όπου έχει έρθει περίπου στα επίπεδα των υπόλοιπων δήμων. Μάλιστα. Λοιπόν, θα περιμένουμε μέχρι και το Μάρτιο, ξανά ειδοποίηση, ξανά θα τσεκάρουμε, έτσι όπως το κάναμε και την προηγούμενη φορά, και διαδικτυακά, για να μην τρέχουμε, ούτε ως ή άλλως δεν ξεχνάμε ότι υπάρχουν και εκείνοι παράγοντες που έχουν να κάνουν με την πανδημία, με την υγεία μας, με το συνωστισμό και όλα τα υπόλοιπα, και καταφεύγουμε και σε άλλους τρόπους για την εξυπηρέτησή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Το γραφείο στην Ευαρέστου συνεχίζει να λειτουργεί? Συνεχίζει να λειτουργεί, και καλά κάνατε και είπατε στην αρχή για το γραφείο που λειτουργεί για το Βόρειο Ηράκλειο, γιατί οι πολίτες ξέρουν αυτό σαν γραφείο κτηματογράφησης και απευθύνονται σε εμάς και για τους δήμους του Βόρειου Ηρακλείου. Το γραφείο στην Ευαρέστου λειτουργεί, λειτουργεί για τους δήμους, μόνο τους 5 νότιους δήμους του Ηρακλείου, και εξυπηρετεί είτε για συμπληρωματικά στοιχεία, είτε για δηλώσεις που έχουν ξεχαστεί, είτε για νέα δικαιώματα που μπορεί κάποιος να έχει μεταβιβάσει το ακίνητό του και πρέπει να το δηλώσει και αυτό ο καινούριος ιδιοκτήτης στο κτηματολόγιο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας, κύριε Ντάλα. Καλή σας μέρα.